Καλησπέρα. Λοιπόν, το σημερινό live θέλω να σας πω ότι είναι κατάλληλο για ανθρώπους ηλικίας από 3-4 χρονών, ίσως, μέχρι και τα βαθιά μας τα γεράματα. Εάν θέλετε και αν είναι ξύπνια τα παιδάκια σας, εγώ τα προσκαλώ να έρθουν όλοι μαζί εδώ σήμερα να μάθουμε μαζί ό,τι θα πούμε ή κρατήστε τις σημειώσεις σας και σας προσκαλώ να περάσετε αυτή τη γνώση παρακάτω στους φίλους σας, στα παιδιά σας, στη μαμά σας, στο έτερόν σας ίμιση, εάν το έχετε σε εκτίμηση. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα όνειρο και ένα στόχο? Σήμερα το θέμα μας είναι η στοχοθέτηση. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν στη ρόδα της ζωής? Πώς αποφασίζω τελικά σε ποιον τομέα της ζωής μου χρειάζομαι αυτή τη στιγμή να θέσω ένα στόχο? Μπορείς να το κάνεις μαζί μου στο τετράδιό σου. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα μαζί. Λοιπόν, ο κύκλος της ζωής. Τέλεια. Έχω έναν κύκλο. Στη μέση είμαι εγώ. Τον χωρίζω ιδανικά σε 8 κομμάτια. Κάνω ένα σταυρό στη μέση. Φτιάχνω μια ωραία πίτσα. Φτιάχνω μια ωραία πίτσα. Λοιπόν, κάθε κομμάτι της πίτσας, τώρα έχω 8 κομμάτια. Ωραία. Κάθε κομμάτι από αυτά είναι ένας τομέας της ζωής μου. Του δίνω ένα όνομα. Παίρνεις ένα-ένα τα κομμάτια της ζωής σου, από το 1 έως το 10 και ρωτάς τον εαυτό σου. Εγώ στην εργασία μου, για παράδειγμα, από το 1 έως το 10, πόσο ικανοποιημένος είμαι, και ο κύκλος της ζωής και μας βοηθά να δούμε πού έχουμε κάποια περιθώρια βελτίωσης και πού μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε την προσοχή μας τελικά. Ένα στόχος για να είναι πραγματοποιήσιμος πρέπει να είναι πολύ, που είμαι, πολύ συγκεκριμένος. Specific, σημαίνει συγκεκριμένος. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Θα ανακοινώσουμε σύντομα το content. Καληνύχτα, καλησπέρα, καλημέρα. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Να αγαπάτε τον εαυτό σας.